ώρα που ολόκληρος ο πλανήτης υποκλίνεται στο δράμα του δοκιμαζόμενου από τον φωνικό σεισμό λαού της Τουρκίας και της Συρίας, ένα τεράστιο κύμα ανθρωπιστικής βοήθειας οργανώνεται από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Κρήτη, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, Οργανώσεις και Σωματεία καλούν τον κόσμο να συνδράμει στην προσπάθεια. Στις τέσσερις μεγάλες πόλεις, οι Δήμοι άρχισαν άμεσα τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης. Για ακόμα μία φορά, οι Χανιώτισσες και οι Χανιώτες επιβεβαίωσαν την αλληλεγγύη τους. Για ακόμα μία φορά, έδειξαν ότι ο ανθρώπινος πόνος δεν έχει σύνορα, δεν έχει χρώμα, δεν έχει θρησκεία και συνδράμουμε όπου ζητηθεί. Πραγματικά η προσέλευση του κόσμου είναι αθρώα, χωρίς να το σκεφτούν, χωρίς να υπολογίσουν και τις καιρικές συνθήκες αλλά και το κόστος. Οι άνθρωποι ήδη από χθες ήρθαν σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό. Πρέπει να πω ότι χθες το πρωί ήδη είχαμε φτιάξει 4 παλέτες. Κουβέρτες, παπλώματα, υπνόσεκοι και σκηνές, καθώς και ιατροφαρμακευτικό υλικό συγκεντρώνονται σε αποθήκες των Δήμων και σε Δημαρχία για τους δεκάδες χιλιάδες των διασωθέντων που επιβιώνουν ανάμεσα στα συντρίμμια εν μέσω σφοδρού ψύχους και αντίξων συνθήκων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και όλους αυτούς τους φορείς που έπραξαν το αυτονόητο, που το έπραξαν όμως με πολύ έντονα αντανακλαστικά, κινητοποίησαν τα μέλη τους και όλοι μαζί, η κοινωνία των Χανίων, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Με παίρνουν πάρα πολλοί άνθρωποι μεμονωμένοι, αλλά και πάρα πολλοί φορείς της πόλης μας, οι οποίοι ζητάνε ακριβώς να τους δώσουμε στοιχεία για το τι χρειάζεται να φέρουν και με ποιον τρόπο και πού. Θεωρώ ότι ο Δήμος Χανίων αντεπεξέλχεται επαξίως και σε αυτή τη συγκυρία την δύσκολη. Ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Μανδυράκης με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον τουρκικό λαό. Στην απάντησή του Εκρέμη Μάμογλου τονίζει: «Εκτιμούμε πολύ το μήνυμα συμπαράστασής σας, ειδικά αυτές τις ώρες που θρηνούμε τον χαμό των συνανθρώπων μας. Για μια ακόμα φορά μας υπενθυμίζεται ότι η ανθρωπότητα πρέπει να σταθεί ενωμένη και ότι ο κόσμος μας χρειάζεται ειρήνη και σύμπνοια τώρα περισσότερο από ποτέ». Θα συνεχίσουμε πάντα στη συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές και θα αποδείξουμε για ακόμη μια φορά ότι είμαστε εκεί όπου υπάρχει ο πόνος και η ανάγκη του κόσμου και κλείνω με την ευχή να μπορέσουν όλες αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες των ανθρώπων να διαχειριστούν αυτή την καταστροφή, τις χιλιάδες των απολειών και να βρουν σιγά σιγά ξανά το βηματισμό τους για τη ζωή. Η Ελλάδα αποστέλει στην Τουρκία μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας 5 αεροσκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια για τη διαχείριση των άμεσων συνεπειών από τον σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου.